Φίλοι και φίλες μου, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε αυτά τα υπέροχα πιτάκια, τα οποία είναι διάφορα, με μια πολύ εύκολη ζύμη, η οποία γίνεται και στο φούρνο και στο τηγάνι και μπορείτε να κάνετε με αυτήν τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, πενιρλί, πίτσες, οτιδήποτε θέλετε. Μια πανεύκολη ζύμη για σας που δεν βρίσκετε χρόνο να ασχοληθείτε με την κουζίνα. Πάμε να δούμε τα υλικά. Για την εύκολη αυτή ζύμη θα χρειαστούμε 2 κούπες αλεύρι, μισή κούπα νερό που θα διαλύσουμε τη μαγιά, μισή κούπα σπορέλαιο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ένα κουταλάκι της σούπας ξύδι. Διαλύουμε τη μαγιά στο νερό, που ας είναι λίγο χλιαρό για να διαλυθεί καλύτερα. Αν και μερικές φορές δεν χρειάζεται διάλυση μαγιά, είναι στιγμής. Πολύ εύκολη ζύμη. Ρίχνουμε και το ξύδι και το αλάτι, όλα μέσα. Το λάδι και ρίχνουμε και τις 2 κούπες αλεύρι. Ρίχνουμε τη μία κούπα σιγά σιγά, ανακατεύουμε και στη δεύτερη κούπα θα χρειαστεί να βάλουμε λίγο το χεράκι μας. Μπορείτε να κάνετε και τη διπλάσια δόση για να βγάλετε πολλά πιτάκια. Είπαμε ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα, τυροπιτάκια, ζαμπονοπιτάκια, πενιρλί, πίτσες. Αυτή η ζύμη είναι για όλα. Έχουμε ρίξει και το υπόλοιπο αλεύρι και θα το ζυμώσουμε με τα χέρια. Και είναι έτοιμη. Πάρα πολύ γρήγορα. Πλάθεται πάρα πολύ εύκολα. Την κάνουμε μπαλάκια και την αφήνουμε μισή ώρα να ξεκουραστεί. Και μετά θα σας δείξω πόσα σχήματα μπορείτε να κάνετε με πιτάκια. Και αν θέλετε την ανοίγετε αυτόματα μέσα στο ταψί, αυτόματα ανοίγετε για να την κάνετε πίτσα ή πίτσες κλειστές, ό,τι θέλετε την κάνετε αυτή τη ζύμη. Μπορεί να μπει και στο τηγάνι, και στο τηγάνι και στο φούρνο, παντού μπαίνει αυτή η ζύμη. Παίρνουμε λοιπόν ένα κομματάκι, παίρνουμε ένα ποτήρι το οποίο είναι χοντρό για να μην σπάσει, φυσικά δεν θα το πιέσουμε και πολύ. Σας το έχω δείξει και στα τυροπιτάκια αυτό και ανοίγουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη ζύμη. Κοιτάξτε τι ωραία που ανοίγει με το ποτήρι. Δεν χρειάζεται να πάρουμε πλάστη. Τώρα θα σας δείξω σχεδιάκια. Ένα ωραίο σχέδιο. Έχω ετοιμάσει εδώ λίγη ποσότητα από τυρί και ένα αυγό και ζαμπόν με κασέρι. Μπορείτε να κάνετε και λουκανοπιτάκια. Τώρα ένα ωραίο σχέδιο είναι τα λεγόμενα πυροσκήτα ποντιακά, τα οποία κλείνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Παίρνετε τις άκρες και πιέζετε κατά μήκος και γίνεται αυτή η πυρόγα. Παίρνουμε πάλι ένα κομμάτι, το βουτάμε λίγο στο αλεύρι. Τώρα θα σας δείξω το κλασικό σχήμα με το τυροπιτάκι. Τι ωραία που ανοίγει. Πολύ εύκολα, πάρα πολύ λαστιχωτή και ειδικά και για πίτσα είναι τέλεια. Το τυροπιτάκι, το οποίο κλασικά το διπλώνετε στα 2 και πιέζετε τις άκρες, αν θέλετε είτε με πυρούνι είτε με τα χέρια. Εάν η ζύμη σας, εάν δεν κάνετε αυτή τη ζύμη και κάνετε άλλη ζύμη, για να πιέσετε εδώ και να κολλήσουν οι άκρες, βάζετε λίγο τα χέρια σας στο νερό. Βρέχετε λίγο τις άκρες των δακτύλων με το νερό. Να δείξουμε ένα σχήμα, το οποίο θα το κάνετε στα λουκανοπιτάκια. Εμείς τώρα αντί για λουκανοπιτάκια θα βάλουμε ζαμπόν με κασέρι. Στα λουκανοπιτάκια διπλώνετε τις άκρες και μετά το διπλώνετε κατά μήκος. Επίσης μπορείτε να κάνετε το εξής σχήμα, να βάλετε ό,τι γέμιση θέλετε στη μέση και να κάνετε ένα πουγγί. Αυτή η ζύμη ενώνεται απευθείας. Κοιτάξτε τι ωραίο πουγγάκι έγινε. Ή μπορείτε να τη διπλώσετε σε τετράγωνα εάν κάνετε πίτσες ατομικές, κλειστές. Ή αν θέλετε να κάνετε μια πίτσα ολόκληρη, σας είπα ότι παίρνετε τη ζύμη, τη βάζετε στο ταψί και την ανοίγετε με τα χέρια και πηγαίνει σε όλο το ταψί η ζύμη. Ανοίγει τόσο εύκολα.
Τα αλείφουμε με αυγό και τα ψήνουμε στους 200 βαθμούς για περίπου μισή ώρα. Θα τα δούμε και έτοιμα. Τα πιτάκια μας είναι έτοιμα, έχουν ψηθεί με διάφορες γεμίσεις. Μπορείτε όπως είπαμε να τα κάνετε. Γίνονται έτσι εύκολα και νόστιμα. Για να δούμε. Η ζύμη είναι πάρα πολύ τραγανή, είναι υπέροχη. Είναι φανταστικά. Σας προτείνω να τα κάνετε. Καλή επιτυχία. Ραντεβού το άλλο Σάββατο.